Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Λογοθέτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη. Καλημέρα σας. Έκανε έτσι μια σύντομη εισαγωγή λίγο νωρίτερα σε σχέση με αυτό το οποίο καλείστε έτσι ξαφνικά να πληρώνετε επιπλέον τις συνδρομή στους συλλόγους. Δώστε μας λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται, τι έχει προκύψει και πώς έφτασε η ενημέρωση σε εσάς. Ναι. Πήρε μια απόφαση η Επιτροπή Διοίκησης του Κολυμπητηρίου Λίντο, το ΕΑΚΙ δηλαδή, το οποίο ανέβασε στη διάβια ένα έγγραφο και ζητά να γίνει καταβολή 5 ευρώ για κάθε αθλούμενο, παιδί δηλαδή, στην πλειοψηφία τους, κολυμπάνε παιδιά, και την προϋπόθεση να αφαιρεθεί από τις συνδρομές των σωματείων. Αυτό όμως η διοίκηση δεν μπορεί να το εγγυηθεί, αφού τα σωματεία έχουν τις δικές τους ενστάσεις, τις οποίες τις απέστειλαν με έγγραφο στις 5/9, ότι δεν δέχονται να γίνει αυτή η απορρόφηση της συνδρομή της, λόγω του ότι αυτοί πληρώνουν μισθώματα στο κολυμπητήριο για να μπορούν μέσα να κολυμπούν τα παιδιά που εγγράφονται στα σωματεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κολυμπητήριο ήδη εισπράττει κάποια χρήματα από όλα τα σωματεία για την εκμίσθωση του χώρου. Βεβαίως, και οι γονείς πληρώνουν τη συνδρομή λοιπόν, και τα σωματεία στη συνέχεια πληρώνουν τις διαδρομές, το μίσθωμα για να χρησιμοποιούν το χώρο. Αφού λοιπόν τα σωματεία αρνούνται να απορροφήσουν το 5 ευρώ αυτό, καλούνται οι γονείς να το πληρώσουν επιπλέον. Εκεί λοιπόν αντιδρούμε. Το βασικό πρόβλημα για μας είναι ότι δεν υπήρξε συνεννόηση της διοικούσας επιτροπής με τα σωματεία ώστε να βρουν μία λύση και να μην κυλήσει στους γονείς αυτό το 5 ευρώ. Και η αντίδραση βεβαίως η δική μας είναι ότι πρόκειται για ένα δημόσιο χώρο, ένα εθνικό κολυμπητήριο, το μοναδικό στην πόλη μας, όπου εμείς σαν Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι έχουμε πληρώσει ήδη γι' αυτό. Σωστή. Και θα πρέπει να απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες τους χωρίς να μας επιβάλλουν κεφαλικό φόρο 5 ευρώ για να μπορούμε να εισερχόμαστε στο χώρο. Κύριε Λογοθέτη, αυτό προκύπτει από κάπου, δηλαδή υπάρχει κάποιο σχεδιασμό ή έχουν γίνει κάποιες εργασίες που να εξηγούν, χωρίς να δικαιολογούν, να εξηγούν πάντως το ότι το κολυμπητήριο χρειάζεται έσοδα για να καλύψει κάποιες ανάγκες ή κάποιες εργασίες? Όχι, στο έγγραφο αυτό που ανέβηκε στη διάβια δεν το αιτιολογεί, δεν το δικαιολογεί κάπως. Εσείς ως χρήστες, μέσω των παιδιών σας βεβαίως, έχετε διαπιστώσει ότι γίνεται κάτι, κάποια αναβάθμιση ενδεχομένως? Γίνεται για αναβάθμιση βεβαίως τώρα, γίνεται μια επισκευή στα πλακάκια γύρω από την πισίνα και κάποιο ρετουσάσμα στα αποδυτήρια, διότι ήταν άθλιες οι συνθήκες μέχρι πρότινος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το πληρώσουν οι γονείς το αντίτιμο αυτής της επισκευής. Βεβαίως, όπως είπατε, είναι δημόσιος χώρος και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, επομένως θα πρέπει να αντληθούν δημόσιοι εθνικοί πόροι. Εθνική πόρη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα πρέπει η διοίκηση για μας να απευθύνεται και να ζητάει να καλύπτονται τα έξοδα και βέβαια με τα σωματεία να βρει μια λύση, γιατί μείωσε τα μισθώματα πρότινος, τους αύξησε κάποια άλλα, τέλος πάντων είναι δικά τους θέματα αυτά μεταξύ τους για το πόσο θα πρέπει να πληρώνουν τα σωματεία. Εμείς οι γονείς ήδη έχουμε πληρώσει σαν φορολογούμενοι πολίτες και πληρώνουμε και τη συνδρομή μας. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που θα πρέπει να πληρώνουμε επιπλέον. Είναι 5 ευρώ, για να το διευκρινίσουμε, 5 ευρώ σε μηνιαία βάση, δηλαδή πέραν της συνδρομής που είναι πόσο, είναι 30 ευρώ? Οι συνδρομές στα σωματεία είναι 40 ευρώ το ένα παιδί. Γίνεται έκπτωση βεβαίως και εκεί είναι και θέμα δεύτερο. Όταν υπάρχει δεύτερο ή τρίτο παιδί, σχεδόν δωρεάν κολυμπάει το τρίτο. Δεν πληρώνουν οι αθλητές οι οποίοι είναι επίλεκτοι, ανήκουν σε εθνικές ομάδες, έχουν πιάσει όρια για πανελλήνια πρωταθλήματα. Δεν πληρώνουν όλοι οι αθλητές συνδρομές. Όλοι λοιπόν αυτοί οι αθλητές που θα πρέπει να ευνοούνται από το κράτος και να βοηθούνται να συνεχίζουν να κάνουν τις προπονήσεις τους, βέβαια. Κάνουν τις προπονήσεις τους. Ζητάνε τώρα να πληρώνουν όλοι αυτοί οι αθλητές τα 5 ευρώ. Συν τα παιδιά, τα οποία μην ξεχνάμε ότι το κολύμπι είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ένα άθλημα, αλλά βεβαίως είναι και μια ανάγκη για όλα τα παιδιά. Και για λόγους ασφάλειας, κύριε Λογοθέτη. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται τα καλοκαίρια και είναι πολύ βασικό τα παιδιά, από όσο μικρότερη ηλικία είναι εφικτό, να γνωρίζουν να ανακολυμπάνε και για την αυτοπροστασία τους. Δεν είναι μόνο θέμα αθλητισμού, δηλαδή, ή και εξέλιξης των παιδιών σε αθλητές. Προφανώς. Από εκεί και πέρα, τι κάνετε εσείς? Καλούμε λοιπόν Γενική Συνέλευση το Σάββατο
στις 4 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο, στην αίθουσα τύπου, στη θύρα 1, όλους τους γονείς, ώστε να έχουμε ένα ψήφισμα από την Ολομέλεια, δηλαδή από όλα τα μας τα μέλη, το οποίο να επιμείνουμε στο να αρνηθούμε να καταβάλουμε αυτό το καταχρηστικό για μας ποσό, μέτρο, των 5 ευρώ στο να εισερχόμαστε στον χώρο της πισίνας. Και για πόσα άτομα μιλάμε περίπου, πόσα είναι τα παιδιά τα οποία αφορά αυτό το καινούργιο μέτρο? Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που κολυμπάνε στο Λίντο. Δηλαδή μόνο στο προαγωνιστικό γνωρίζω ότι είναι γύρω στα 400-500 παιδιά. Στο αγωνιστικό, αν όχι άλλα τόσα, λίγο λιγότερα. Υπάρχουν τα παιδιά που κολυμπάνε στην μικρή πισίνα που σας λέω κάνουν εκμάθηση κολύμβησης, τα αρχάρια. Μιλάμε για πάρα πολλά. Και κάποιοι λίγοι ενήλικες που παρακολουθούν και τμήματα. Επομένως, εκατοντάδες σίγουρα. Εκατοντάδες, πάνω από 1000 παιδιά, αφορά πάνω από 1.500 άτομα το μέτρο αυτό. Μάλιστα. Κυρία Λογοθέτη, θα είμαστε σε επαφή να δούμε τι θα προκύψει από την Γενική Συνελεύση του Σαββάτου και να δούμε βέβαια και τι προτίθεται να κάνει η διοίκηση του κολυμβητηρίου, του ΕΑΚΙ, απέναντι σε αυτό το ξαφνικό μέτρο. Να πω ότι αυτό δεν γίνεται σε άλλα ΕΑΚΙ της χώρας. Δεν ξέρω πώς βρίσκουν τον τρόπο και δεν επιβάλλουν τέτοια καταχρηστικά μέτρα στα άλλα κολυμβητήρια. Νομίζω μόνο στο κολυμπητήριο Ιωαννίνων συμβαίνει και δεν ξέρω ακριβώς το καθεστώς αν εκεί υπάρχουν μισθώματα με τα σωματεία ή πώς γίνεται. Πάντως αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να ζητάνε να πληρωθεί ποσό για να εισερχόμαστε στην πισίνα, ενώ συγχρόνως πληρώνουμε συνδρομή και βεβαίως τους φόρους μας σαν Έλληνες πολίτες. Άλλη μια εξαιρετική πρωτοτυπία, κυρία Λογοθέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.